Καλώς ήρθατε, παιδιά στην εκπομπή που είναι γιορτινή όποια στιγμή του χρόνου και αν τη βλέπετε. Και αυτή τη φορά, παιδιά, πρέπει να το διευκρινίσω πως αυτή εδώ η εκπομπή έχει μάθει να λέει την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Καλά, για το δεύτερο δεν παίρνω και ρόλο. Σήμερα λοιπόν θα πιάσουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ταινίας. Μιας ταινίας που διχάζει και θα συνεχίζει να διχάζει για τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα, όσο θα βγαίνουν sequel δηλαδή. Γιατί σήμερα, εάν δεν το έχετε καταλάβει ήδη από τον τίτλο, θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία Avatar του 2009. 13 ολόκληρα χρόνια μετά και ακόμα προσπαθώ να κατανοήσω, να πιστέψω αυτό που μου σας προείπα. Λοιπόν, πάρτε μαζί σας τα απαραίτητα φαγόσιμα, πάρτε και ένα νεράκι, ένα αναψυκτικό, κάτι ρε παιδί μου να γλιστράει, μη σας κολλήσει ποτέ στο λαιμό και τρέχουμε μετά εμένα. Και ετοιμαστείτε να μπούμε βαθιά μέσα στη ζούγκλα της Παντζόρα. Έτοιμοι, φύγαμε! VA check and 12 bucks will get you a cup of coffee. Να καλωσορίσουμε με το καλημέρα και όλα στον πρωταγωνιστή μας, κυρίες και κύριοι, τον Jake Sully, ο οποίος, όπως η ίδια η ταινία μας λέει, είναι βετεράνος στρατιωτικός και όπως επίσης μας λέει, η σύνταξη του βετεράνου στρατιωτικού δεν φτάνει για να πάρεις ούτε έναν καφέ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει θάλιο. I became a marine for the hardship to be hammered on the anvil of life. Για καφέ, παιδιά, μπορεί να μην φτάνει η σύνταξη ενός βετεράνου στρατιώτη, όμως για να πάρει μια οθόνη 150 ιντσών σε ένα δωμάτιο 2x1, μια χαρά του φτάνει. Σε λίγο ο Σάλι όπως το πάει, εκτός από το ότι δεν μπορεί να περπατήσει, δεν θα μπορεί να δει κιόλας με τέτοια κτηνοβολία. Strong prey on the weak. Στην επόμενη σκηνή λοιπόν, ένας κλιμίτζουρας βαράει τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια όλου του μαγαζιού και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας εκτός... Εκτός από τον μαγκιόρο, τον μάχημο του πρωταγωνιστή μας ρε, ο οποίος τον ξυλοφορτώνει και όσο τον ξυλοφορτώνει λέει: All I ever wanted in my sorry ass life was a single thing worth fighting for. Μην ανησυχείς καθόλου, Τζέικ, αγόρι μου, ο James Cameron είναι εδώ και εσένα. Ναι, παιδιά, για όποιον δεν το γνωρίζει, ο James Cameron έχει και γράψει και σκηνοθετήσει και κινηματογραφήσει την ταινία Avatar. Βέβαια, για το πρώτο δεν παίρνω και ορκό. Θα καταλάβετε όμως τι εννοώ στη συνέχεια. Πάντως, αυτό που θέλω να σας μείνει είναι ότι ο James Cameron είναι τρελό το παλικάρι, παιδί μου. Πώς το λένε. You Jake Sully? Όχι, είναι ο Ιησούς με την σάρκωση. Ποιοι είναι αυτοί, ρε. It's about your brother. Ωπα ρε, για καθίστε λίγο. Αυτοί εδώ, τον Jake. Πώς τον βρήκα. Τυχαία δηλαδή, περνούσαν από την πίσω πόρτα του μαγαζιού και τον πέτυχαν. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Ρε ταινία, ρε Κάμερον, ακόμη δεν ξεκινήσαμε και έχουμε συμπτώσεις. Δηλαδή, στη συνέχεια τι θα γίνει. Jesus, Tommy. Ο δίδυμος αδερφός του Τζέικ, ο Τόμ, εννοείται ότι θα υπήρχε Τόμ και σε αυτή την ταινία, έστω και νεκρός. Guy with a knife to call Tommy whatever be. Ο Τόμ λοιπόν έφαγε Μακέρι από έναν άγνωστο στον κόσμο και χαιρέτησε. Οπότε τώρα οι κουστούμάτι προτείνουν στον αδερφό του, τον Τζέικ, να πάρει τη θέση του σε ένα project που είχαν επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτό. Την οποία δουλειά, παιδιά που του πρότειναν, πολλοί θα τη ζήλευαν. Γιατί στα requirements ήταν και το να κοιμηθεί 5,5 χρόνια από το καλημέρα. Πεντέμιση χρόνια μετά λοιπόν, ο Τζέικ ξυπνάει μαζί με άλλους εθελοντές και δεν ξυπνάει στη γη, αλλά σε έναν άλλο πλανήτη, στην Πανδώρα. Για να καταλάβετε δηλαδή για πόσο μέλλον μιλάμε, έτσι. Up ahead was Pandora. You grew up hearing about it. Η ανθρωπότητα, παιδιά, σε αυτό το σύμπαν έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει σε άλλους πλανήτες και όχι απλά να ταξιδεύει, να απικεί κιόλα σε αυτούς. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο έτος 2154. Και αυτήν εδώ τη σκηνή, παιδιά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί είναι η πρώτη actual 3D σκηνή που είδα στον κινηματογράφο. Μου ανατίναξε τον εγκέφαλο όταν την είδα και με έκανε να ανατριχιάσω ολόκληρος. Και να ανατριχιάσω και τώρα που σας το λέω, μόνο στη σκέψη. Γιατί η εμπειρία που ένιωθα σε εκείνη τη στιγμή ήταν πως όντως είσαι μέσα στο αεροπλάνο μαζί με τους άλλους και δεν υπερβάλλω καθόλου, παιδιά. Το Avatar ήταν η πρώτη 3D ταινία που είδα στον κινηματογράφο και η τελευταία ουσιαστικά 3D ταινία που είδα και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Α, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο πλανήτης, η Πανδώρα, δεν έχει οξυγόνο, έτσι. Μουσική
Πω πλανάρες, πω χρώματα, πω κινηματογράφηση, πω κλίμακα, πω όλα! Καθίστε ρε παιδιά λίγο τώρα, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πώς γίνεται ένας πλανήτης με τόσο τεράστια βλάστηση να μην έχει οξυγόνο, γιατί θα τρελαθώ! Πω ρε παιδιά, τα θυμάμαι ξανά και ανατριχιάζω ολόκληρος, ειλικρινά σας μιλάω. Και ανατριχιάζω γιατί έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου κάθε σκηνή αυτής της ταινίας, πολύ απλά γιατί ήμουν εκεί, είχα μπει μέσα στη σκηνή κι εγώ. Το ρομπότ που είδατε σε αυτή τη σκηνή όντως περνούσε από μπροστά σου και τρόμαζες από το πόσο αληθινό φαινόταν. Έβλεπες τεράστια οχήματα να περνάνε από μπροστά σου όπως αυτό. Και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Και να πω εδώ επί τη ευκαιρία για το οπτικό exposition που γίνεται σε αυτήν εδώ τη σκηνή με τα βέλη που έχουν καρφωθεί πάνω στις ρόδες του τεράστιου οχήματος. Που σου λένε ρε παιδί μου ότι τα πράγματα στην Πανδώρα, δεν τα λες και πολύ φιλικά. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η τεχνολογία 3D στην ταινία Avatar, η οποία ταινία παιδιά έκανε 10 plus χρόνια για να ολοκληρωθεί, είχε ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Γιατί ήθελε να σε κάνει να νιώσεις κάτοικος του πλανήτη Πανδώρα. Ήθελε να είσαι εκεί, ρε παιδί μου, και αυτό μπορούσε μόνο να το πετύχει εάν η κινηματογράφηση και η σκηνοθεσία είχαν γίνει με 3D λογική. Και όντως αυτό έκανα. Και αυτός είναι και ο λόγος, κυρίες και κύριοι, που καμία όμως άλλη 3D ταινία από τότε και μετά δεν ενθουσίασε το κοινό και στην ουσία έκανε να αποτύχει η συγκεκριμένη τεχνολογία, να την πω, καινοτομία, να την πω, όπως θέλετε πείτε. Γιατί όλες οι επόμενες 3D ταινίες που κυκλοφόρησαν έβλεπαν την 3D τεχνολογία σαν ένα εξτραδάκι, ρε παιδί μου, σαν το κερασάκι στη τούρτα. Για το Avatar, το 3D ήταν η τούρτα. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact every second of every day. Και τώρα, ήρθε η ώρα, παιδιά, να καλωσορίσουμε άλλον ένα χαρακτήρα που δεν είμαι σίγουρος, έτσι, δεν παίρνω Γιώργο, αλλά πρέπει να είναι ο κακός της ταινίας μας. If there is a hell, you might want to go there for some R&R after a tour on Pandora. Πα, τι ατακάρα πέταξε ο τύπος, ρε. Τσουτσούρια σαν μιλάμε. We have an indigenous population of humanoids called the Na'vi. They're fond of arrows dipped in a neurotoxin that'll stop your heart in one minute. Στην ουσία λοιπόν εδώ η ταινία μας κάνει exposition μέσω της ομιλίας του Colin and Miles και λέει πως στην ζούγκλα της Πανδώρα υπάρχουν μέσα κάτι ανθρωποειδή τα οποία ρε παιδί μου είναι πολύ εύκολο να σε σκοτώσουν και είναι πολύ δύσκολο να τα σκοτώσεις, τόσο απλά. Me and Norma here to drive these remotely controlled bodies called avatars. Και εδώ παιδιά θέλω την προσοχή σας γιατί έχουμε ολόκληρο το concept της ταινίας Avatar, βασικά του franchise Avatar. They got big. Yeah, they fully mature on the flight out. Αυτή είναι η μεγάλη επένδυση στην οποία αναφέρονται πριν οι κουστούμάτες των Jake, τα Avatars. Τηλεχειριζόμενα δηλαδή σώματα τα οποία είναι φτιαγμένα από DNA ανθρώπου και από DNA Na'vi. Γιατί όμως το ονόμασαν Avatar? Ποιος απάντησε γιατί το λέει ο τίτλος? Σ' ακούω, πρόσεχε. Avatar, παιδιά, κατά τον Ινδουισμό ονομάζεται η μετάλλαξη ενός Θεού σε ανθρώπινη μορφή. Η ενσάρκωση δηλαδή είναι άλλα λόγια. Και για αυτό το λόγο τα avatars είναι και χρώματος μπλε προς τιμήν του Θεού Βίσνου. Ο οποίος κατά τον Ινδουισμό πάντα, όταν ο κόσμος ρε παιδί μου απειλούταν από κάτι κακό, κατέβαινε στη γη ως άνθρωπος για να σώσει την κατάσταση. Τι σας μαθαίνω μωρέ πάλι και σήμερα? Τι σας μαθαίνω πάλι, δεν μπορώ με τίποτα. Δηλαδή, δεν σας αξίζω ρε. Έλα τώρα, πλάκα κάνω, μην παρεξηγηθεί κανένας. Ή και όχι. Ο πρωταγωνιστής μας εδώ, παιδιά, είναι ο Sam Worthington, ο οποίος, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι ένας Άγγλος ηθοποιός, ο οποίος πριν από την ταινία Avatar είχε κάνει κάποιες εμφανισούλες, ρε παιδί μου, στην Αυστραλία. Όμως τα πράγματα δεν είχαν πάει πολύ καλά για αυτόν, γιατί πριν από την ταινία Avatar έμενε σε ένα αυτοκίνητο. Το τηλεφώνημα που του έκανε τελικά ο James Cameron για να συμμετέχει στην ταινία Avatar, κάποιος θα μπορούσε να το πει και σωτήριο για τον Sam, το οποίο τηλεφώνημα, παιδιά, ίσως να μην είχε γίνει ποτέ, βασικά δεν θα είχε γίνει ποτέ, εάν είχε πει το ναι ο πρώτος εκλεκτός για τον συγκεκριμένο ρόλο, ο Matt Damon. Ο οποίος Matt, παιδιά, κρατιέστε, όχι πραγματικά, θέλω να κρατηθείτε από κάπου. Είπε όχι στην πρόταση του James Cameron να συμμετέχει στην ταινία, παίρνοντας το 10% των εσόδων της ταινίας
Avatar. Jim Cameron called me. He offered me 10% of Avatar. Oh God. Η ταινία Avatar, για όποιον δεν το γνωρίζει, έχει βγάλει μέχρι σήμερα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ο Matt Damon είπε όχι σε 290 εκατομμύρια δολάρια. Good decision, Matt. Αυτό, παιδιά, κάποιος θα μπορούσε να το πει και το αντίθετο του Ρουά Ματ. Who's got my goddamn cigarette, guys? Όπα ρε, όπα, στα κάτω λίγο. Παίζει και η Ripley από τα Alien σε αυτή την ταινία. Τι γίνεται ρε, αυτή είναι... Grace Augustine is a legend. Α, γεια σου, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Norm, I hear good things about you. Λοιπόν, ξεκινώ να παίρνω φωτιά. Ακούστε το πρώτο, αλλά full τρελό, fun fact για την ταινία. Η Grace, λοιπόν, ο χαρακτήρας της Grace, έχει ένα κακό συνήθειο να καπνίζει συνέχεια. Σε όλες σχεδόν τις σκηνές που εμφανίζεται επί της οθόνης, λοιπόν, η Grace κρατάει ένα τσιγάρο στο χέρι και πάφα πούφα όλη την ώρα. Για να μην χρειάζεται, λοιπόν, να της ανάβουν ένα καινούριο τσιγάρο κάθε λίγο και λιγάκι και το κυριότερο να μην χαλάει και η υγεία της Sigourney Weaver, αντί για τσιγάρο, εκείνη προσποιούταν ότι κάπνιζε έχοντας στο στόμα της μία οδοντογλυφίδα. Και τα τσιγάρα που βλέπετε να κρατάει στο χέρι της η Grace, αλλά και ο καπνός που βλέπετε στις σκηνές, προσθέθηκαν μετέπειτα στο edit. Respect εννοείται στο τμήμα CGI για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, respect στην Sigourney Weaver που προσποιούταν τέλεια ότι καπνίζει με μία οδοντογλυφίδα. You see that? Yes, sir. No, you didn't. You were looking at the monitor. Αμάν, τι κάνει ο φωτής της εκδέμογλου στο Avatar, ρε. Μην επιμένετε. Γυμνό δεν κάνω. You're supposed to be winning the hearts and the minds of the natives. Isn't that the whole point of your little puppet show? Α, μάλιστα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, θέλουν να κερδίσουν την συμπάθεια των ντόπιων εκεί και ο λόγος είναι... This is why we're here. Unobtainium. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. 20 εκατομμύρια το κιλό και ακόμη δεν έχουν μπει μέσα με τα όπλα. Ρε παιδιά, εδώ στη γη έχουν γίνει πόλεμοι για πολύ λιγότερα λεφτά. Πλάκα μας κάνετε. Όχι με όπλα θα μπαιναν αν αυτό γινόταν στην πραγματικότητα. Θα διέταζαν βροχή όπως είχε κάνει ο Θάνος στο Endgame. Head down. Just relax and let your mind go blank. Ο ανάπηρος, λοιπόν, από τη μέση και κάτω, ο Jake, μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Avatar σώμα του. Και όπως είναι φυσικό. Sit down. Jake! We're not supposed to be running. Σαν παιδάκι που μόλις του έφεραν το δώρο του, ξεσκίζει τη συσκευασία και πάει να το χαρεί όπως πρέπει. Και παιδιά, τώρα και τι δώρο, έτσι. Μιλάμε, ο τύπος απέκτησε από το πουθενά πόδια. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, θα το επαναλάβω για να το συνειδητοποιήσετε. Μέχρι τώρα βλέπουμε μία ταινία του 2009. Και είναι λες και βλέπεις μία ταινία... Να πω του παρόντος, βασικά όχι του παρόντος, ρε παιδιά, γιατί σήμερα τέτοιες ταινίες δεν βγαίνουν. Η ταινία Avatar, τουλάχιστον στον τομέα του CGI, τις πατάει όλες τις σημερινές ταινίες εύκολα κιόλας. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι το 2009, παιδιά, βγήκε μία ταινία από το μακρινό μέλλον. Όντως αυτή η ταινία ανήκει στο 2054. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, εδώ είναι το γνωστό motion capture system, η τεχνολογία δηλαδή που παίρνει τις εκφράσεις των ηθοποιών live όσο εκείνοι παίζουν. Ξέρετε, φορώντας αυτές τις περίεργες στολές και έχοντας μία κάμερα μπροστά ακριβώς στη φάτσα τους που μπορούσε να παίρνει απευθείας τις εκφράσεις του προσώπου τους. Όμως, παιδιά, εδώ, σε αυτή την ταινία, έγινε κάτι πρωτοποριακό. Think fast. Motor control's looking good. Ρουφήκτε τώρα και άλλο fun fact για να γουστάρετε. Επειδή η ταινία από σωστία θα μπορούσαμε να πούμε ότι στηρίζεται, ρε παιδί μου, κατά 99% στην CGI τεχνολογία, έπρεπε όλα τα περιβάλλοντα να φαίνονται αληθινότατα, έπρεπε η κινηματογράφηση να φαίνεται σωστή, ενώ κινηματογραφούνται όλα σε green screen και ταυτόχρονα και οι ηθοποιοί να μπορούν να δώσουν το 100% του ταλέντου τους υποκριτικά. Για να γίνει, λοιπόν, όλο αυτό που είπα πιο πριν εφικτό, για την ταινία Avatar δημιουργήθηκε ένα καινούριο λογισμικό, το Simulcam. Layback and action.
The interesting thing about Simulcam is that it integrated our Fusion camera system, which was for shooting 3D, with our virtual camera system. Το Simulcam, παιδιά, αυτό που κάνει είναι μαγικό, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα που τραβάει ένας cameraman με την κάμερά του την σκηνή σε green screen, να του δείχνει επιτόπου σε μία οθόνη το πώς θα είναι το περιβάλλον μετά στο edit. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και εκείνος να μπορεί, ρε παιδί μου, να εμπνευστεί και να καθοδηγήσει καλύτερα την κάμερά του ώστε να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και ο ηθοποιός να εμπνευστεί περισσότερο. Γιατί με το Simulcam, εκτός από το περιβάλλον, μπορείς να βλέπεις επιτόπου και τους CGI χαρακτήρες που πρέπει εκείνη την ώρα να αλληλεπιδράσει ο ζωντανός ηθοποιός μαζί τους. I want you to learn these savages from the inside. I want you to gain their trust. I need to know how to force their cooperation or hammer them hard if they won't. Δηλαδή, χαφιές με άλλα λόγια του ζητάει να γίνει. Βέβαια, επειδή ο κακός μας εδώ είναι μπαντά στρατιωτικός, προσπαθεί ναι με να πείσει τον Τζέικ να γίνει ο χαφιές του, αλλά ταυτόχρονα του κάνει φιγούρα και το ρομπό του. Για κάποιο λόγο. Can you do that for me, sir? Hell yeah, sir. Α! Πολύ εύκολο δεν ήταν αυτό, ρε παιδιά. Σίγουρα είναι αυτός ο ήρωάς μας. Και αυτή είναι η μοναδική φορά, παιδιά, στην ιστορία που η φράση «θα πάρεις πόδι» δεν έχει αρνητική έννοια. Ναι, ρε παιδιά, εννοείται ναι, δεν θα μπορούσε να λείπει η Μισελ Ροντρίγκες από μια τέτοια ταινία, η οποία δεν χρειάζεται καν εδώ να πούμε ποιον χαρακτήρα υποδίεται, πολύ απλά γιατί πάντοτε η Μισελ Ροντρίγκες υποδίεται τον ίδιο χαρακτήρα. Απλά της αλλάζουν όνομα. Απλά της αλλάζουν όνομα. Και τώρα προσέξτε, επειδή ήδη έχω πάρει φωτιά, δεν θα σας πω ένα fact εδώ, αλλά δύο. Πρώτο fun fact, η ζούγκλα της Πανδώρα, ναι μεν είναι ζούγκλα, αλλά είναι εξωγήινη ζούγκλα. Άρα πρέπει να έχει και τον ανάλογο ήχο. Οπότε και οι sound designers της ταινίας, για να το πετύχουν αυτό, πήραν πολλούς ήχους από γήινα ζώα, τους οποίους τους συνδύασαν μεταξύ τους, τους πείραξαν, τους πρόσθεσαν πολλά εφέ, πρόσθεσαν και δικούς τους περίεργους ήχους για να δώσουν, να χαρίσουν μια εξωπλανητική ηχητική εμπειρία στον θεατή. Και δεύτερο fun fact, παιδιά, είναι πως το όπλο που βλέπετε να κρατάει ο Avatar Jake σε αυτήν εδώ τη σκηνή, όπως και όλα τα όπλα που θα δείτε στην ταινία Avatar, έχουν κατασκευαστεί κανονικότατα, με την κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε να φαίνονται αληθινότατα στο φακό, χωρίς κάποια περαιτέρω επεξεργασία. What about this one? Run, don't run, what? Όχι, πάνε βάλτε λίγο κονσέρβα για να φάει. Ρε είσαι ηλίθιος, τρέχα εκεί πέρα που μου ζητάς και άδεια. Run, definitely run! Ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν τρέχει για να γλιτώσει από έναν τεράστιο εξωγήινο πάνθυρα, οπότε... Οπότε γκρεμοτσακίζεται και χάνει την υπόλοιπη ομάδα και αναγκάζεται να κάνει τον εξωγήινο ράμπο για να επιβιώσει. Να τώρα κάτι τέτοιο δεν μπορώ. Ρε εσείς. Βρισκόμαστε στο έτος 2154. Ο άνθρωπος μπορεί και μεταναστεύει σε άλλους πλανήτες και βάλετε εδώ πέρα τον άλλο να προσπαθεί να ανάψει τη δάδα με σπίρτα. Εγώ τώρα που σας μιλάω, που βρίσκομαι στο 2022, σχεδόν 2023, σπίρτα έχω να χρησιμοποιήσω τουλάχιστον 10 χρόνια. Το βλέπετε, ρε παιδιά, το βλέπετε. Βλέπετε την αντανάκλαση της φωτιάς στο πρόσωπο του Τζέικ. Βλέπετε τα χρώματα, βλέπετε τις λεπτομέρειες στο πρόσωπο του Τζέικ. Τον υδρότα πάνω στο δέρμα του. Δεν υπάρχουν τα CGI αυτής της ταινίας. Δεν υπάρχουν, ρε. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ άλλη ταινία που μπορεί να δείξει κάποιος σε κάποιο σεμινάριο special effects. Είναι το top, δεν ξεπερνιέται. Και τώρα ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, καθίστε στα πόδια μου να σας πω δύο πράγματα για το Action 3D που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταινία Avatar. Πιο παλιά λοιπόν, πριν από το Avatar, όταν κάποιος ήθελε να τραβήξει με τεχνολογία 3D την ταινία του, χρησιμοποιούσε κάποιες τεράστιες κάμερες, κάτι κουμούτσες, τις οποίες ήταν αδύνατον κάποιος να τις κουβαλήσει πάνω του για να μπορέσει να τραβήξει μια σκηνή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες σκηνές ήταν είτε σταθερές,
είτε τις κρέμαγαν σε κάτι γερανούς που ήταν σαν δεινόσαυροι για να μπορούν να τις κινούν. Το οποίο το απέφευγαν διότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και το ρίσκο ήταν τεράστιο, γιατί άμα έπεφτε από κάποιον γερανό και έσπαγε αυτή η κάμερα, κλείναν εταιρείες. Ο James Cameron λοιπόν, ο οποίος είναι λάτρης της 3D τεχνολογίας από την ταινία Terminator 2 κιόλας, ναι, καλά ακούσατε, κατάφερε και βρήκε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ανέπτυξε μαζί με τον κινηματογραφιστή του ένα νέο σύστημα καταγραφής 3D. Θα σας το εξηγήσω πολύ απλά για να το καταλάβετε. Στην ουσία πήρε δύο κάμερες Sony και τις ένωσε. Στην αρχή τις έβαλε τη μία δίπλα στην άλλη και ανάλογα με το πόσο μακριά ή πόσο κοντά ήταν αυτό που ήθελε να φοκουσάρει ο φακός, ρε παιδί μου, άνοιγε την απόσταση μεταξύ τους είτε την έκλεινε. Αλλά πιο μετά, επιτόπου στην ταινία Avatar, το εξέλιξε αυτό το σύστημα. Και το εξέλιξε αλλάζοντας την θέση των καμερών. Τη μία την έβαλε φυσιολογικότατα να καταγράφει ευθεία μπροστά και την άλλη την έβαλε, παιδιά, από κάτω προς τα πάνω να κινηματογραφεί το κάτωπτρο ενός καθρέφτη. Για όσους γνωρίζουν, δηλαδή, αυτό το σύστημα δουλεύει ακριβώς όπως δουλεύει και το σύστημα teleprompter, που είναι, παιδιά, ξέρετε, αυτό το μηχανηματάκι που δείχνει τα λόγια σε αυτούς που λένε τις ειδήσεις, ώστε να μην τα ξεχνάνε. Αυτό ακριβώς. Με αυτή την καινοτομία, λοιπόν, ο James Cameron κατάφερε να κάνει το σύστημα καταγραφής 3D φορητό πλέον, οπότε και μπορούσε να καταγράψει όσες σκηνές δράσης θέλει, όπως αυτός τις θέλει. Όπα, έσκασε μάχημο μπλε γκομενάκι. Τα αρσενικά και στην Πανδώρα πρέπει να είναι πολύ ξαναμένα για να φωσφορίζει ολόκληρη ζούγκλα. Τζέικ, τύχο πήγαινε, αδερφέ. Thank you. Ψιλοχέστηκε, Τζέικ. Συγγνώμη που στο λέω. That was pretty impressive. Α, άρχισε τα κοπλιμέντα τώρα, τα γνωστά, παιδιά, το πάει σιγά σιγά, σε λίγο θα την κεράσει και ποτό. Έτσι ρε, ρούφα το ξοσφαλιαρίδι για να μάθεις να κουμπάς. Από τη ρίζα κόφτω το κοπελιά. This is sad. Very sad only. Δεν ξέρω εάν έχετε προσέξει τον ambient ήχο που παίζει πίσω στο background, ρε παιδί μου, σαν χαλί από αυτήν τη σκηνή, αλλά και γενικά πίσω από ολόκληρη την ταινία. Ακούστε λίγο ακόμα. Yeah, why save me? You have a strong heart. No fear. Ο συνθέτης του soundtrack της ταινίας Avatar, ο James Horner, πήρε πολύ στα σοβαρά τη δουλειά που του ανέθεσε ο James Cameron. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί πάει μια μέρα ο James Cameron και του λέει του Horner, φίλε μου, θέλω να συνθέσεις μουσική για τη νέα ταινία που ετοιμάζω. Πολύ ωραία, του λέει ο Horner, με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με μια ζωή σε έναν άλλο πλανήτη. Όπα, όπα, του λέει, στάκα, περίμενε. Μην πεις τίποτα άλλο, το έχω. Και ξέρετε, παιδιά, τι έκανε. Ξεκίνησε light, πολύ απαλά. Πειραματίστηκε με πολλούς καινούριους ήχους, με πολλά special effects. Γενικά, ρε παιδί μου, προσπάθησε να δημιουργήσει καινούριους εξωγήινους ήχους. Αλλά το πιο σκληροπυρηνικό που έκανε, παιδιά, ήταν πως δημιούργησε νέα μουσικά όργανα. Μάλλον, για να το πω καλύτερα, εφήβρε καινούρια μουσικά όργανα για να δώσει, ρε παιδί μου, αυτό το εξωκοσμικό vibe. Γιατί πίστευε πως μόνο, ρε παιδί μου, με ήχους που δεν τους έχει ξανακούσει ποτέ ξανά, μπορείς να ταξιδέψεις τον θεατή σε έναν άλλο κόσμο. Ρε παιδιά, να, κάτι τέτοια γίνονται στις ταινίες και δεν μπορώ να σταματήσω να είμαι ερωτευμένος μαζί τους. You should teach me. Sky people cannot learn you do not see. Then teach me how to see. Όπα, όπα, κάτσε λίγο. Η τύπισσα ανάβει εδώ, για ποιο δεν το πήρε χαμπάρι, κατάλαβε αμέσως ότι ο Τζέικ δεν είναι ένας από αυτούς και είναι ένας άνθρωπος από τον ουρανό, όπως τον είπε. Και είναι και λογικό, γιατί αν προσέξετε, ο Avatar Τζέικ με την γνήσια ανάβη, την θηλυκιά ανάβη, ρε παιδί μου, έχουν εμφανέστατες διαφορές. Η πρώτη τρανταχτή διαφορά είναι πως το Avatar του Τζέικ έχει φρύδια σε αντίθεση με την τύπισσα. Και η δεύτερη, ακόμα πιο τρανταχτή διαφορά, είναι πως το Avatar του Τζέικ έχει 5 δάχτυλα στο χέρι σε αντίθεση με την άλλη που έχει 4. Πολύ ωραία, όλα καλά μέχρι εδώ. Το σχέδιο όμως της ανθρωπότητας ποιο είναι? Look like them and you talk like them and they'll start trusting us. But after what? How many years? Relations with the indigenous are only getting worse. Άρα ποιο το νόημα λοιπόν να γίνονται όλα αυτά? Αφού καταλαβαίνουν από χιλιόμετρα οι άλλοι πως τα avatars έχουν σταλεί από τους ανθρώπους πάνω. Ποιος ο λόγος να γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι? Το πανάκριβο πανηγύρι, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και άντε πες στην αρχή είχε ένα νόημα, ρε παιδί μου, γιατί οι τύποι ήταν άγριοι, απολύτιστοι, οπότε με κάποιο τρόπο έπρεπε να τους προσεγγίσεις για να τους μοιήσεις στον ανθρώπινο τρόπο ζωής. Αλλά πλέον οι άνθρωποι, μάλλον τα ανθρωποειδή, ξέρουν μέχρι και τη γλώσσα που μιλάς.
Τι νόημα έχει να το συνεχίζει αυτό. Απλά πηγαίνετε ως άνθρωποι να διαπραγματευτείτε. Αφού σας καταλαβαίνουν και μεταφυεσμένους. Θάνα! Τι άλλο έχουμε γεμίσει. Νο! Το κρίνα! Οι μίνι αλεξιπτωτιστές λοιπόν κάνουν την θηλυκή Νάβη να πάρει τελικά μαζί της στο χωριό των Τζέικ Σάλι. Για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Learn well, Jake Sully. Σάλι, Σάλι κοπελιά, μόλις πριν στο υπέλαιος. I was a marine, a warrior of the Jarhead clan. Sam Supak. Α, και ως κλασικός πατέρας παιδιά, αυτό δεν αλλάζει σε οποιοδήποτε είδος. Ο τύπος δεν ενθουσιάστηκε καθόλου από το ότι η Ava έδειξε η ονόρε παιδί μου ότι ο Σάλι είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά μόλις άκουσε ότι είναι πολεμιστής, καλά ξετρελάθηκε. Και ξετρελάθηκε και τόσο πολύ που διέταξε να του μάθουν και τους τρόπους τους. Εγώ μπορώ να σε φωνάζω Μαρία. Νεϊτήρι. Καλά, καλά, το άξερε παιδί μου. Νεϊτήρι, νεϊτήρι, τι να κάνω. Jake. Come on back, kid. Ξύπνα Παναδεμάσαι, ξύπνα. 5,5 χρόνια κοιμόσουνα, δεν σου φτάσε. Μαλά ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Αυτή τόση ώρα είχαν ανοίξει το μηχάνημα που ήταν μέσα ο Jake. Και πώς ονειρουβατώσε τόση ώρα αυτός με ανοιχτό μηχάνημα. Α, δεν μου τα λέτε καλά. Is the avatar safe? Yeah, doc. You are not gonna believe where I am. Δεν άκουσα, πως είπατε, ορίστε! Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Όχι Κατερίνα, καμία σχέση. Λοιπόν, δηλαδή... Μόκορο σου είπα! Δηλαδή, το επιστημονικό κέντρο, το οποίο κατασκευάζει avatar συνδυάζοντας δύο DNA από διαφορετικά είδη και τοποθετείται στο έτος 2154. Δεν έχει φροντίσει σε αυτά τα πανάκριβα avatars να βάλει ένα πομπό πάνω τους για να βλέπει το που είναι κάθε φορά. Α! Θα σου πει ο Θωμάς. Όταν το λέει αυτό ο Θωμάς, ξέρεις πως κάτι περίεργο σημαίνει. Γιατί σήμερα θα σου αποδείξω πως δεν χρειάζεται να πιστεύεις οτιδήποτε διαβάζεις στο ίντερνετ, φίλε μου. Ή φίλοι μου. Υπάρχει λόγος που δεν έχουν ποπό τα avatars. Τον λόγο όμως θα τον αποκαλύψω στη συνέχεια του βίντεο. Τι νόμιζα να σου το πω τώρα. Preach! Find out what the blue monkeys want. We try to give them medicine, education, roads. But no, no, no. They like mud. Τι να τους κάνουν τους ντρόπους, βρε κεφτέ. Έχεις βγει καθόλου έξω από τη γυάλα σου. Με άλογα κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Μπρε με κάτι τρελούς που έχουμε μπλέξει. Their damn village happens to be resting on the richest unobtainium deposit. Με άλλα λόγια, έχουν πάει και έχουν φτιάξει οικισμό πάνω από έναν τεράστιο ορυκτό πλούτο οι τύποι. Άρα, μπορούμε να πούμε πως έστω και έμεσα βλέπουμε ένα prequel της Wakanda. Ένα έθνος δηλαδή που ναι μεν βρίσκεται πάνω από έναν ορυκτό πλούτο, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον εκμεταλλευτεί. Θα τη δείτε σε λίγα χρονάκια την Αιτήρη πάνω σε κανένα διαστημόπλαιο και θα τρίβετε τα ματάκια σας. Λέ, is female. Τι ήταν αυτό? That is Sahelu, the bond. Δηλαδή η κοτσίδα χρησιμοποιείται και ως USB. Feel her. Feel her heartbeat. Κάτσετε, περίμενε να κατεβάσεις τους drivers πρώτα. Forward. Ναι, το είπα, περίμενε να κατεβάσεις τους drivers, δεν μ' ακούς. There's now the row of columns. Real heavy duty. There's a secondary ring here. Ο Jack Tully λοιπόν μαθαίνει τον τρόπο τον Navi και ταυτόχρονα κάνει και το χαφιέ στους στρατόκαυλους της Πανδώρα. Τον παίρνει χαμπάρι όμως ένας επιστήμονας και ξαφνικά παιδιά όλο το επιστημονικό τμήμα πάει εκδρομή για να δουλέψει σε κάτι αιωρούμενα βουνά. Και όσο πηγαίνουν προς αυτά τα αιωρούμενα βουνά, λέει η Grace στην πιλότο και η πιλότο στην Grace. We're getting close. Yeah, look at my instruments. Vortex. Όσο λοιπόν πλησιάζουν προς το κέντρο της Πανδώρα, εκεί δηλαδή που κατοικούν οι Navi, τα όργανα του ελικοπτέρου, αεροπλάνου, τέλος πάντων ό,τι είναι αυτό, μπερδεύονται. Και μπερδεύονται γιατί... Some kind of maglev effect, because unobtainium is a superconductor. Να λοιπόν ο λόγος που τα avatars δεν έχουν πάνω τους πομπούς παρακολούθησης. Γιατί και να είχαν, δεν θα λειτουργούσαν. Ούτως ή άλλως με ένα τόσο ισχυρό μαγνητικό πεδίο, παιδιά, σήμα ούτε μπαίνει ούτε βγαίνει από εκεί μέσα. Neytiri calls me scoundrel. It means moron. Α, σε θέλει παράφορο το κομμενάκι, Τζέικ. Να ξέρεις, έτσι γίνεται. Άμα ακούς κομπλιμέντα να φοβάσαι. I told Moad into letting Grace into the village. Α, και πάλι πολύ εύκολο ήταν αυτό.
Άτσα, είδες πως τα λέει καλά ο Θωμάς. Σε θέλει παράχωρα. Παράχωρα. Αχ, δεν μιλάτε, κύριε Λάτα. Περισσότερο πόσο χωράει η χώρα. She talks about a network of energy that flows through all living things. Και αυτό εδώ το χαρακτηριστικό, παιδιά, είναι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αυτό το χαρακτηριστικό που είχε τριγκεράρει τότε την εταιρεία παραγωγής της ταινίας. Γιατί για κάποιο λόγο η εταιρεία παραγωγής δεν γούσταρε καθόλου τα περιβαλλοντολογικά μηνύματα τα οποία προσπαθούσε να περάσει η ταινία Avatar και πίεζε τον James Cameron να τα αφαιρέσει. Γιατί πίστευε ότι όλα αυτά είναι χίπικες νοοτροπίες που θα κάνουν την ταινία να κατατίσει βαρετή. Αλλά ευτυχώς, παιδιά, ο James Cameron, επειδή την κάνει να είναι ο James Cameron, τους έγραψε στα αποκρυφά του. She says, all energy is only borrowed and one day you have to give it back. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, για να καταλάβω. Εάν η ταινία Avatar δεν συμβόλιζε την ιερή σύνδεση που έχει ο άνθρωπος με τη γη ή καλύτερα με τον τόπο τους, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άλλο πλανήτη, ποιο θα ήταν το νόημα της ταινίας, πώς θα έβγαζε νόημα όλο αυτό, πώς θα γίνονταν με τα έντονα τα υπόλοιπα μηνύματα της ταινίας. Η έλλειψη συνείδησης δηλαδή και η βία και η αλαζονία με την οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τη φύση. Στην ουσία αυτό που θέλω να πω είναι πως η ταινία θα καταντούσε να μην έχει κακό. Όχι βέβαια πως τώρα το σώνει το πράγμα, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Ο πιο άσχημος σχεδιασμός που έχω δει, όχι σε έντομο, σε οτιδήποτε ρε. Μα ρε παιδιά, αυτό το καημένο κάθε φορά που κάποιος το αναγκάζει να πετάξει, γιατί δεν παίζει να θέλει από μόνο του, πρέπει να υποφέρει, να δείτε. Όχι πάλι! Μπλε! Έλα Χριστέ και Παναγία. Ρε, ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε! Για αμυντικό μηχανισμό, δηλαδή, αυτό τι έχει. Πετάει όξινο εμετό από τη ζαλάδα του κάθε φορά που κάποιος το αναγκάζει να πετάξει. Τέλος πάντων, θα το πάρω ψύχρεμα. Απολύστε τον αυτό που το σχεδίασε. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ήρθε η στιγμή να σας διαβάσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τον τίτλο που είδατε να έχει το thumbnail αυτού του επεισοδίου. Θέλω να σας διαβάσω την περίληψη του βιβλίου Midflix που κυκλοφόρησε το 1995. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτοιμοι! Λοιπόν, θα το διαβάσω από εδώ, παιδιά, γιατί δεν γίνεται το θυμάμαι απ' έξω. Ένας νεαρός, ο Φλίνκς, μαζί με το κατοικίδιό του καλούνται να φύγουν ευνηδίως από τον πλανήτη τους μετά την απειλή ενός τραμπούκου. Πάνω στην απελπισία τους, λοιπόν, βρέθηκαν τυχαία σε έναν τυχαίο αχαρτογράφητο καταπράσινο πλανήτη που καλύπτεται από μια τεράστια ζούγκλα που φιλοξενεί μια απίστευτη ποικιλία φυτικής και ζωικής ζωής. Όλα άγνωστα και θανατηφόρα. Ο Φλίνκς εκεί, εκτός από όλα αυτά, συναντά και κάποιους ανθρώπους που είχαν μια ιδιαίτερη πνευματική σύνδεση με τη ζωή στον πλανήτη αυτό και κατοικούσαν μέσα σε δέντρα. Ο πρωταγωνιστής μας θα χρειαστεί τη βοήθειά τους για να επιβιώσει σε αυτό το άγριο μέρος, ειδικά όταν αυτοί που τον κυνηγούν ανακαλύπτουν την τοποθεσία του. Χρειάζεται να ρωτήσω τι σας θυμίζει αυτό που μόλις σας διάβασα. Δεν νομίζω. Κοίτα τώρα, James Cameron, έχω ξαναπεί στο παρελθόν πως δεν είμαι, ρε παιδί μου, αντίθετος με το να πάρεις, να επηρεαστείς, ρε παιδί μου, από κάπου αλλού, να πάρεις μια ιδέα και να την κάνεις δική σου. Θέλει και αρκετό ταλέντο για να το κάνεις. Αλλά, ρε άρχοντα, καλό θα ήταν όταν κάτι δεν είναι απλά επιρροή, αλλά το έχεις αντιγράψει εντελώς, να δώσεις τα απαραίτητα credits και στον άνθρωπο που όντως έγραψε τη βάση του σενάριου της ταινίας σου. Εφόσον δεν το έκανες εσύ, θα το κάνω εγώ, παιδιά. Το Midflix είναι του συγγραφέα Alan Dean Foster. Ευχαριστώ. Ο Jake με τα ντέρφια, λοιπόν, στη συνέχεια σκαρφαλώνουν σε κάτι πολύ ψηλά αιωρούμενα βουνά για να συναντήσουν τα Ikram, στα οποία, παιδιά, είναι σαν δράκοι οι οποίοι απέτυχαν στη ζωή. Και για να υπεύσει ένας ναύι, ένα από αυτά τα Ikrans, ρε παιδί μου, πρέπει να περάσει από μια συγκεκριμένη δοκιμασία. Learning to ride an Ikran, we call them banshees. It's the test every young hunter has to pass. Και εδώ θέλω να προσέξετε το πώς έχει αλλάξει η φυσική κατάσταση του avatar του Jake όσο περνάει η ταινία. Δείτε πώς ήταν όταν πρωτομπήκε στο νέο του σώμα και δείτε τώρα, μετά από την όλη εκπαίδευση που έχει περάσει, το πόσο πιο μειώδης και αθλητικός είναι. Είναι, ρε παιδιά, αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Μπορεί να μην το καταλάβει κάποιος, να μην το προσέξει, ρε παιδί μου, κάποιος άμεσα, αλλά, παιδιά, υποσυνείδητα το προσέχει και το παραπροσέχει. Αυτό είναι λιγάκι βίαιο, δεν νομίζετε? Ε,
Ρε παιδιά, σε αυτόν τον κόσμο δεν υποτίθεται ότι όλα έχουν μια αρμονική σχέση μεταξύ τους και όλα σέβονται τα πάντα. Τι γίνεται τώρα και παίζετε ξύλο με τα ζώα, θα μου πείτε. Λίγο πιο ήρεμα. Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω εδώ, πραγματικά. That's right, you're mine. Μπράβο παιδιά, φοβερή πρωτοπορία, δηλαδή πρώτη φορά βλέπω καμουφλαρισμένη σκηνή βιασμού. Τουλάχιστον τώρα που ηρέμησε ρε Τζέικ, να του φερθούμε λίγο πιο ευγενικά του ζωντανού ρε παιδί μου. Άντε παλικάρι μου. Shut up and fly straight. Και για να δικαιολογήσω αυτό που προείπα, σε αυτή τη σκηνή είδαμε έναν τύπο να φημώνει ένα ζωντανό, να το πιάνει κεφαλοκλείδωμα, να του καρφώνει κάτι μέσα του παρά τη θέλησή του και να το βρίζει και από πάνω. Family friendly movie. Bank left. Όχημα που οδηγείς με φωνητικές εντολές before it was cool. Βασικά, εκεί ίσως να είναι ήδη cool, δεν ξέρω. Λάχου τα μωρέ, τι γλυκούλια παίζουνε με τους δράκους τους. Ναι, ναι, καλά. Εσύ συνέχισε να το παίζεις άγριος και θα γραφτείς στην ιστορία ως ο πρώτος αρχηγός φυλής που ήταν single. Α, ναι, ρε παιδιά, ξέχασα. Αυτό εδώ το αλάνι, δεν σας το έχω παρουσιάσει. Είναι ο Τσούτεϊ. Ο μελλοντικός αρχηγός της φυλής των Ναβί και μελλοντικός σύντροφος κιόλας της Νεϊτήρη. Για το πρώτο το πράγμα είναι σίγουρο, για το δεύτερο. Μια αμφιβολία την έχω. Για να σας πω επίσης ότι τον Τσούτεϊ τον υποδίεται ο Λάζ Αλόνσο, ο οποίος είναι ο Μάρβιν από τη σειρά The Boys. Και τώρα παιδιά θα ακούσετε ένα fun fact. Αχαχαχαχα. Υπάρχει παιδιά επισήμως μια πάθηση η οποία ονομάζεται PADS. Είναι αρχικά PADS. Τα οποία αρχικά σημαίνουν Post Avatar Depression Symptom. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο παιδιά, χιλιάδες άνθρωποι μετά από την πρώτη προβολή της ταινίας Avatar ένιωσαν μια κατάθλιψη και είχαν αυτοκτονικές τάσεις γιατί συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να ζήσουν μέσα στον κόσμο της Πανδώρα. Και να σας πω την αλήθεια, σε μένα δεν μου ακούγεται ποτέ περίεργο γιατί κάτι παρόμοιο είχα νιώσει κι εγώ μικρότερος όταν είχα τρελαθεί με τον κόσμο των Pokémon. Πιτσιρικάς παιδιά έβλεπα φανατικά Pokémon και όταν συνειδητοποιούσα πως δεν θα μπορέσω ποτέ να δω στην πραγματικότητα ένα Pokémon, μια δόση κατάθλιψης την ένιωθα. Τελικά κάλυψα κάπως αυτή την ανάγκη μου, πήρα γάτα και την ονόμασα Meowth. Βέβαια δεν χώραγε στην Pokéball. Την ζήγησα έτσι με το μάτι, όχι ότι δοκίμασα να την βάλω μέσα. Γιατί κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Όσο είναι μικρά, χωράνε. Μετά όταν μεγαλώσουν, κάτσε ναι, θα φύγει, θα φύγει. Ευχαριστούμε την Ανθή για την φιλική συμμετοχή. Όχι τόσο φιλική, αλλά τέλος πάντων. Γάτα είναι, πόσο φιλική. Η φράση όμως κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ισχύει πάντοτε και παντού. Ισχύει σε όλους τους πλανήτες. Και εδώ παιδιά, το μεγάλο ψάρι, παύλα πτηνό, ονομάζεται Τόρουκ. Πάμε! Το οποίο όνομα Τόρουκ παιδιά σημαίνει τελευταία σκιά, γιατί όποιος τον δει, γεια σας. Βέβαια, όπως είδαμε πριν λίγο στην ταινία, όχι και όποιος το δει, αλλά τέλος πάντων. Τόρουκ Μακτό was mighty. He brought the clans together in a time of great sorrow. Ο λαός των Ναβί λοιπόν πιστεύει πως όποιος καταφέρει να υπεύσει ένα Τόρουκ είναι αυτός ρε παιδί μου ο ηγέτης που θα μπορέσει να ενώσει όλες τις φυλές μαζί και να φέρει ευημερία στον λαό τους. Εγκα, ετάνο ματεκάιοε, Ναβία. Τα κατάφερε λοιπόν ο Τζέικ, έγινε ένας από τους Ναβί και τώρα παιδιά αυτό που μένει είναι να κάνει αυτό για το οποίο εξ αρχής στάλθηκε εκεί πέρα. Να διαπραγματευτεί δηλαδή, να τους πείσει να φύγουν από εκεί που μένουν για να πιάσουν δουλειά οι μπολντόζες. Α, κοίτα εδώ. Ρε Τζέικ, ρε αγόρι μου, άσε τα σαλιαρίσματα και πήγαινε και προειδοποίησε τους άλλους. Θα γίνεις αματάς. This is a place for prayers to be heard. Ακυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας. Μερακλείδες οι Ναβί, Η Έιβα που την ανέφερα και πιο πριν στο βίντεο είναι ο θεός ας πούμε των Ναβί. Είναι αυτή που προστατεύει ρε παιδί μου όλον τον φυσικό πλούτο αυτού του πλανήτη.
Να τα μαστόφερο βλάχο στο τυρί, κυρίες και κύριοι. Καλά, αναμενόμενο, αλλά ρε Τζέικ, ρε αγόρι μου, καλά όλα αυτά. Μήπως όμως να τους προειδοποιήσεις για να φύγουν οι άνθρωποι, όχι τίποτα άλλο. Θα μπει ο στρατός και θα τους ξεπατώσει. Α, οι κοτσίδες τελικά δεν χρησιμοποιούνται μόνο ως USB. Μάλιστα, μάλιστα. Ήθελα να ξέρω άμα γίνει κανένα κακό, ρε παιδί μου, και κοπεί κατά λάθος η κοτσίδα κάποιου. Τι γίνεται μετά, παίρνει απευθείας αναπηρική σε τέξα την Ava. Έλατε, και εγώ αυτό τον ρωτιέμαι τόση ώρα. Τι διάολο κάνεις, παιδιά, αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος που λίγο πριν στην ταινία είπε αυτό. We're wasting time. Τι λέτε να εννοούσε να μην χάσουμε έναν ολόκληρο χρόνο, γιατί σιγά σιγά κοντεύουμε. Πάρτε τα τώρα, καλά να πάθετε. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, πείτε μου αν έχω άδικο, έτσι. Φταίνε τώρα οι άλλοι που έκαναν ντου, που ο Τζέικ αντί να κάνει τη δουλειά του που μάθαινε το Κάμα Σούτρα στην Αιτήρη. Dude, no. Ναι, ναι, Τζέικ, χάλασε τους και τα οχήματα τώρα, ρε. Ρε τους κακούς ανθρώπους, κοίτα τι πήγαν και έκαναν, ε. Son of a bitch. Get me a pilot. Yes, sir. Ο κακός συνταγματάρχης βλέπει ότι ο Τζέικ ήταν αυτός που τελικά έσπαγε τις κάμερες πάνω από τα οχήματα και πάει από κοντά για να του πει δύο λογάκια. Και όσο γίνεται αυτό, ο Τζέικ δεν φαντάζεται τι πάει να κάνει. Stay. Don't do this. Ναι, αδερφέ, μην το κάνεις αυτό. Τσου, Τέι. Τσουτέι, αδερφέ, σου έχει μεγαλώσει λίγο το κεφαλάκι σου, είναι ιδέα μου. Μα και εσύ ρε Τσουτέι, ποιος σου φταίει τώρα, τι περιμένεις και εσύ ρε αγόρι μου για να ζευγαρώσει με την Αιτήρη, να γίνεις αρχηγός, πάει πολύ, πόσο να περιμένει η κοπέλα. Δεν πειράζει, βολέψου τώρα με το να συνδέεις την κοτσίδα σου σε άλογα και δράκους, από ολότελα. Ναι ρε Τζέικ, μπράβο, έστω και αργά, κάτω, προειδοποίησε τους ανθρώπους, να τους πω. Τα ανθρωποειδή, τέλος πάντων, για το κακό που τους έρχεται. Μπράβο! I was sent here to... Έλα, μωρέ, πια! Έλα! Ρε, παιδιά, τι μου θυμίζει αυτή η λιποθυμία? See you on the big screen. Τι? Τι έγινε, Avatar? Αντιγράφουμε Θωμά! Βασικά, άκυρο. Αυτοί το έκαναν πρώτοι. You're out of your goddamn mind! You crossed the line. Ω, πάρτι ρε, γεμάτη στη μάπα, ναι! Α, δεν έπρεπε να πανηγυρίσω γιατί αυτός τώρα είναι ο κακός της ταινίας μας, ε. Καλά, αφού το λέτε εσείς. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, δεν θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά τουλάχιστον εγώ, μέχρι τώρα, με κακό αυτόν τον τύπο, δεν μπορώ να τον πω. Γιατί ρε παιδιά, σε ό,τι είπε ήταν τιμιότατος. Και τα πόδια του αλουνού έκλεισε deal για να τα φτιάξει όπως του υποσχέθηκε. You're gonna get your legs back. I got your corporate approval. It's a done deal. I'm man of my word. Και τρεις μήνες είπε. Τρεις μήνες ακριβώς περίμενε πριν κάνει ντου στους ναύρους. You got 3 months. That's when the dozers get there. Είναι απόλυτα εξηγημένος. Ταινία, πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, για να μας κάνεις να το συγχαθούμε και να τον νιώσουμε actual κακό. There is time to salvage the situation. Shut your pie hole. Α, μπράβο ρε ταινία, ορίστε, αυτό έλεγα. Πολύ καλά το πας. Μπίνε λύκη σε γυναίκα. Τσεκ, συνέχισε έτσι δυνατά. What we think we know. Is that there is some kind of electrochemical communication between the roots of the trees. Εξηγεί λοιπόν, έστω και αργοπορημένα κατά τη γνώμη μου, η δόκτωρ στον Τσικδέμογλου για τη φάση, ρε παιδί μου, τον Ναύη με τη φύση και όλα αυτά, αλλά επειδή η μία είναι επιστήμονας και ο άλλος είναι ταβανόπροκα, η συζήτηση καταλήγει εδώ. It's a global network and the Navi can access it. What the hell have you people been smoking out there? Ναι, εγώ τώρα έχω μια άλλη απορία. Αυτά τα δύο τμήματα που υπάρχουν εκεί μέσα. Το επιστημονικό και το στρατιωτικό, να το πω. Τέλος πάντων, το άλλο τμήμα. Δεν θα έπρεπε να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αντί λοιπόν να συνεργάζονται, γιατί η φάση είναι. Α, κάτι το ξέρω εγώ να μην το μάθει ο άλλος. Γι' αυτό το λόγο, καλή μου Grace, είναι λογικό τώρα που του εξηγεί στο αλουνού όλα αυτά να τα ακούει ως ηλίθια. Γιατί τόσο καιρό, αντί να τους εξηγείς και να τους μοιείς σε όλο αυτό, λειτουργείς με μυστικοπάθεια. Συγγνώμη ρε παιδιά, προσπαθώ να δώσω δίκιο στους καλούς της ταινίας, αλλά δεν με αφήνει η ίδια η ταινία. Τι θα κάνω? They're not gonna give up their home. They're not gonna make a deal. They're never gonna leave home tree. Να, ορίστε. Άλλη μια φορά που οι κακοί μας έχουν δίκιο. Να, γιατί τώρα ο συνταγματάρχης έκανε ντου. Αφού ο άλλος το λέει ξεκάθαρα. Δεν θα φύγουν ποτέ. Τι είχαν λοιπόν συμφωνήσει εξ αρχής?
ότι εάν δεν φύγουν θα κάνουν ντου με τα όπλα. Και ακριβώς αυτό έκαναν. Προφανώς και σαν πράξη είναι κακή και το ξέρουμε εμείς αυτό, γιατί ξέρουμε τι παίζει με τους Να'βι και τη φύση εκεί πέρα και τη σύνδεσή τους και όλα αυτά. Αλλά αυτοί οι καημένοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Και φταίνε οι επιστήμονες γι' αυτό και όχι οι κακοί μας. It bulldozed a sacred site on purpose. Trigger response. Όχι! Πώς γίνεται να ισχύει αυτό που λες, αφού οι τύποι πριν εσύ τους ενημερώσεις δεν είχαν ιδέα ότι αυτή η τοποθεσία ήταν ιερή. Ξέρετε τώρα τι έχει γίνει εδώ, παιδιά. Ο James Cameron, επειδή είναι κάτω, το έχει πάρει χαμπάρι ότι το σενάριο του, ρε παιδί μου, δεν δείχνει τους κακούς όσο κακοί πρέπει να είναι, ώστε ο θεατής να δεθεί αρνητικά μαζί τους. Οπότε προσπαθεί να κάνει προσθήκες της τελευταίας στιγμής, μπας και το γυρίσει και το σώσει. When people are sitting on shit that you want, they're making your enemy. And you're justified in taking it. Wow! Πού το σκέφτηκες αυτό, βρε άρχοντα της τακτικής! Τώρα επί τόπου σου ήρθε αυτή η έμπνευση. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα δίκιο έχει, αλλά για να μπορέσει και ο θεατής να νιώσει αυτό που λέτε, πρέπει και η ταινία να έχει φροντίσει να σετάρει σωστά ότι όλοι αυτοί κάπου λογοδοτούν γενικά και πιο συγκεκριμένα για τις κακές πράξεις τους. Κάπου λογοδοτούν. Αυτό που θέλω να πω, ρε παιδιά, είναι πως αυτό θα μπορούσε να το έχουν σκηνοθετήσει εξ αρχής και να έχουν γλιτώσει και χρόνο και χρήμα. Έτσι ρε ταινία, ναι, έστω και στο 90. Κάνε μας να τους συγχαθούμε, ναι. Let me try to talk them out. They trust me. Calibrate path. Άντε πάλι τα ίδια. Έλα ρε ταινία, έλα. Εγώ ποιο θα συγχαθώ τώρα, μου λέτε! AOL Wing, you done at the count. South to take a lot. Vetiful Kelo Chati. Ναι, ναι, ρε Τζέικ, ναι! 500 χρόνια μετά, αλλά ναι, επιτέλους προειδοποίησες! Αυτό που μόλις έγινε, παιδιά, είναι λες και περνάει κάποιος από εσάς από δίπλα μου, του βάζω την κλωποδιά, πέφτει κάτω και μετά γυρνάω και του λέω, ρε, θα χτυπήσεις. They sent me here to learn your ways, so one day I could bring this message and then you would believe it. Το παιδί είναι ηλίθιο, παρετούμε. Είναι ηλίθιο, ρε, δεν μπορεί. Βρήκασμα, το μόνο που δεν έπρεπε να πεις αυτή τη στιγμή ήταν αυτό. Πες απλά ότι το ξέρεις. Είναι ανάγκη να τους πεις ότι σε έστειλαν εξ αρχής μόνο και μόνο γι' αυτό. Και μετά πώς θα σε εμπιστευτούν. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Jake. Αδερφέ, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να εγκαταλείψεις μια για πάντα το avatar σου. Ξέρετε λοιπόν τι έχω πάθει με το avatar, παιδιά. Ρε παιδιά, λίγο ησυχία εδώ πέρα. Προσπαθώ να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, έχω πάθει. Εγώ, παιδιά, ένα θα πω εδώ. Ού τσαντήσεις ερωτευμένη γυναίκα. Γιατί στο τέλος ξέρεις που θα βερδείς. Έτσι! Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν με διακόψει η πληγωμένη. Ναι, το πρόβλημα που έχω με το avatar. Όσες φορές, παιδιά, και να δω το Avatar, νιώθω πως το σενάριό του είναι ένα puzzle σενάριων από άλλες ταινίες, τα οποία τα έχω ξαναδεί χίλιες φορές. Και σίγουρα τα έχω ξαναδεί χίλιες φορές. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, την ταινία Avatar την είχα δει μία φορά στο σινεμά 3D, όπως σας είπα, το 2009, και έκτοτε δεν την είδα ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά, ρε παιδί μου. Δεν μου δόθηκε η ανάγκη να τη βάλω και να την ξαναδώ στο σπίτι μου. Και νομίζω πως δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Έχει συμβεί και σε άλλους. Αυτοί κάτω με τα ελικόπτερα, αεροπλάνα, τι είναι αυτά τέλος πάντων. Γιατί κατέβηκαν τόσο χαμηλά. Λογικά μπορεί να θέλει να τους μιλήσει από κάνα μεγάφωνο για να τους προειδοποιήσει να φύγουν κτλ. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Απλά κατέβηκαν τόσο κάτω για να μπορούν να τους φτάσουν οι Να'βι με τα τόξα. Οι στρατιώτες λοιπόν που δεν έχουν πάει εκεί για να παίξουν, ανοίγουν πυρ εννοείται και τα κάνουν όλα όπα. Κόψε το λαρίκι! Κόψε το λαρίκι! If you are one of us, help us. Εντάξει ρε, Jake. Αφού τώρα σε ελευθέρωσε, βοήθησέ τους. Τι έκανε. Πάντως να πούμε για άλλη μια φορά εδώ ρε παιδιά, για να μην το ξεχνάμε, γιατί όταν το βλέπεις για πολλή ώρα, ξεχνάς το πόσο εκπληκτικά είναι τα CGI αυτής της ταινίας, το πόσο φοβερά φαίνεται υποκριτική των ηθοποιών μέσα από τα CGI. Bring it down. Οι μπλε κάτοικοι της Πανδώρας λοιπόν προσπαθούν να σωθούν για τη ζωή τους, όσο ο James Cameron προσπαθεί ακόμα να δείξει τον κακό της ταινίας μας ως κακό. Οπότε τον βάζει. Repeat.
να πίνει το καφεδάκι του χαλαρός όσο καταστρέφει ολοσχερό στον τόπο του. Ναι ρε Κάμερον, ναι, ακόμη και αυτό ξέρεις να το σώσεις. Και επειδή παιδιά πίσω από την ταινία το ξαναλέω, ναι, είναι ο James Cameron, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις. Θα λυγίσεις, θα τρέξει δάκρυα από το μάτι σου, θες δε θες. Εκπληκτικό soundtrack, εκπληκτική κινηματογράφηση, εκπληκτική σκηνοθεσία, όλα παιδιά είναι απίστευτα. Μπράβο σας. Δείτε εδώ σκηνάρα ρε παιδιά, δείτε εδώ σκηνάρα με το δέντρο των ψυχών να πέφτει και να μαυρίζει τον ουρανό πάνω από τους Να'βι που προσπαθούν να σωθούν. Εκπληκτικό. Ναι ρε James Cameron, σε λατρεύω ρε φίλε, για κάτι τέτοια πράγματα σε λατρεύω. Και επειδή παιδιά ο άνθρωπος είναι θρύλος και ξέρει που υστερεί και που όχι το σενάριό του, φροντίζει τελικά όντως να το συγχαθεί στον κακό της ταινίας του. Γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως ο τύπος είναι απλά ένας στιγνός δολοφόνος που δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο εκτός από το να σκοτώνει για ευχαρίστηση. Get away! Get away from here! Never come back! Δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν επιστροφή όμως για τον Jake παιδιά, γιατί οι νεητήροι και όχι μόνο θεωρούν εκείνο υπεύθυνο για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και εδώ παιδιά ξεκινάει ένα πρόβλημα που δεν το έχω μόνο με την ταινία Avatar, το έχω με όλες τις ταινίες που κάνουν αυτό το πράγμα. Και αυτό που θέλω να πω, όσο και να σας φανεί περίεργο αλλά θα το εξηγήσω στη συνέχεια, είναι ότι συνεχίζονται. Αυτός τώρα γιατί τους φυλάκισαν, αφού ο ίδιος ο Τσικδέμογλου, το αφεντικό, τους είπε να μπουν μέσα στα αβατάρ τους και να προσπαθήσουν να πείσουν τους Να'βι. Δεν έκαναν τίποτα παράνομο. Δηλαδή, οι τύποι από το επιστημονικό μπήκαν φυλακή που έκαναν στην ουσία αυτά που τους είπε το αφεντικό να κάνουν, αλλά η τύπισσα, η πιλότος που λιποτάκτησε μπροστά στα μάτια του συνταγματάρχη της, screw this, έμεινε ελεύθερη, δεν την ακούμπησε κανένας. Good job, movie! όχι! Απίστευτο! Τους ελευθέρωσε! It's Samson 1-6. Unauthorized engine start. Στο θέμα μας όμως ήρθε η ώρα να εξηγήσω αυτό που είπα πιο πριν. Μου τις πάει ρε παιδιά όταν οι ταινίες σαν το Avatar, όταν βασικά οι ταινίες, ενώ φτάνουν σε μια πολύ έντονη κλιμάκωση, μετά, αντί να τελειώσουν, συνεχίζονται. Θα μου πεις τώρα ρε Θωμά, τι να γίνει, να έχει bad ending η ταινία? Το σου πω αρχικά, ναι, γιατί όχι. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω, ας έκανε κάτι το σενάριο να τελείωνε εκεί η ταινία, εγώ τι φταίω. Γιατί όχι μόνο δεν τελειώνει εκεί η ταινία, αλλά έχει άλλη μία ολόκληρη ώρα. Και είμαστε ήδη στις 2. Το ίδιο ακριβώς και χειρότερα κάνει και η τρίτη ταινία Lord of the Rings, παιδιά. Γι' αυτό έχω και πει στο σχετικό επεισόδιο Καλή Κακή ότι είναι η λιγότερη αγαπημένη μου της τριλογίας. Τι είναι κανένα ρε παιδιά, δεν το γουστάρω όταν γίνεται αυτό. Σταυρώστε με. Ας παραδεκτούμε λοιπόν όλοι μας ότι είναι πολύ σπάνιο μία ταινία που ξεπερνάει τις 2,5 ώρες να μην καταντήσει κουραστική. Και αφού σας το είπα αυτό, να σας πληροφορήσω πως η δεύτερη ταινία Avatar θα έχει διάρκεια 3 ώρες και 12 λεπτά. Καλή τύχη σε όλους μας. Και οι πρωταγωνιστές μας λοιπόν το σκάνε, δεν θα το πιστέψετε με πια, με την πιλότο που λίγο πριν είχε λιποταχτήσει. Και παιδιά, ο συνταγματάρχης δεν το είχε πάρει καν χαμπάρι, ε. Μα πού να το καταλάβει τώρα, μήπως μπροστά στα μάτια του λιποτάχτησε. Οπότε και ο Colonel τους κυνηγάει με όλο του το είναι και τους πυροβολεί με τα όσα χωρίς να φοράει καν μάσκα οξυγόνου. Τόσο λύσαξε! Oh yeah, baby. His head. What? Και μπορεί να ξέφυγαν, όμως ο Χλιμίτσουρας τη ζημιά του πρόλαβε και την έκανε, γιατί παιδιά τραυμάτισε θανάσιμα την Grace. Και το τονίζω θανάσιμα εγώ, το λέω από τώρα, γιατί αν το είχε πει και η ταινία, θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει 10 λεπτά με ένα τέταρτο μιας ολόκληρης σκηνής με μια τελετή που προσπαθούν οι Να'βι να τη σώσουν και τελικά καταλήγει να ψοφάει. Ρε ταινία Έλιος, μετά πώς να μην γίνεις 3 ώρες. Και το έχω παράπονο αυτό ρε παιδιά, γιατί η ταινία αποφασίζει να δώσει χρόνο σε αυτή την κολοτελετή που τελικά δεν καταλήγει πουθενά και ξέρετε από πού αποφασίζει να πάρει χρόνο. Από την πιο σημαντική στιγμή της.
Τόσο απλά. Αυτό ήτανε. Ο μεγαλύτερος κυνηγός της Πανδώρας, ο φόβος και ο τρόμος των εθέρων υποτάσσεται από τον Τζέικ σε μια σκηνή που διαρκεί δεν διαρκεί ένα λεπτό. Εάν αυτό ρε παιδιά δεν είναι έγκλημα, πείτε μου τι είναι. Ναι, ναι, και εμείς με δυσκολία το πιστεύουμε, άστο. Αχ, το ρουχμάκτο, να γλύψω λίγο από τον ιδρώτα σου, σε παρακαλώ. I see you. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε, τι φάση, τα ξεχάσαμε όλα. Προδοσίες, θανάτους, καταστροφές, όλα. Για ένα άγριο πουλί, με δουλεύετε τώρα. Το ρουχμάκτο, I will fly with you. Ναι, στα μάτια μου, ναι. Έχω πετάξει μαζί σου. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Τα λέγαμε, αρχηγέ, τα λέγαμε. Θα σε θυμόμαστε. Ή και όχι, δεν έχει σημασία, προχωράμε. Σημασία όμως έχει, παιδιά, ότι πριν γίνει αυτό, ο Τζέικ, ο τορουκμάκτο Τζέικ πλέον, καταφέρνει να μαζέψει όλες τις φυλές των Νάβη που κατοικούν στην Πανδώρα για να αντιμετωπίσει το κακό. Και εδώ έχουμε τη δεύτερη κλιμάκωση λοιπόν. Σου λέει ο James Cameron, οι άνθρωποι πλήρωσαν 9,5 ευρώ για να δουν την ταινία 3D. Πρέπει να φτουρήσει. Ναι παιδιά, τότε το να δεις μια 3D ταινία στήκησε 9,5 ευρώ και μάλιστα κάναμε και κόνξες, διαμαρτυρόμασταν κιόλας ότι είναι πολύ ακριβά. Πού να ξέραμε. Believe that this mountain stronghold of theirs is protected by their deity. Jake, it was hurt you. Καλά πήγε αυτό στα γουαταργά, πολύ γελάσαμε. Όμως παιδιά, από αυτή εδώ την δεύτερη τελική μάχη, ξέρετε τι αξίζει περισσότερο, αυτή εδώ η σκηνή. Το αεροπλάνο που βρίσκεται μέσα στο συνταγματάρχης καταρρύπτεται από τον Τζέικ και αυτός για να γλιτώσει μπαίνει μέσα σε ένα ρομπότ και πέφτει που λέτε κατά τύχη. Λίγα μέτρα πιο εκεί από το βαγόνι που μέσα σε αυτό ονειροβατεί ο Τζέικ. Ολόκληρη ζούγκλα εκεί πήγε και έπεσε. Κοίτα σύμπτωση, ε! Όμως παιδιά, πριν ο συνταγματάρχης καταφέρει να κάνει ζημιά στο βαγόνι που είναι μέσα ο Τζέικ, πετάγεται η νεητήρη με τον εξωγήινο πάνθυρα για να το σταματήσει. Αλλά παιδιά, πού να ξέρε ότι ο συνταγματάρχης, το ρομπότ στο οποίο είναι μέσα ο συνταγματάρχης, είναι εξοπλισμένο με ένα όπλο που μόνο στο 2154 μπορεί να βρει κανείς. Τόσο σύγχρονο! Ένα τεράστιο μαχαίρι! Technology! Μιλάμε παιδιά, μετά από αυτό έχω αρχίσει και εκτιμάω τα short που έβλεπα στη σειρά Power Rangers. Give it up, Quarch! Ο Πάνθυρας λοιπόν γνωρίζει την ίδια μοίρα που γνώριζε και ο αδερφός του Τζέικ στην αρχή της ταινίας, που έφαγε μακέρι δηλαδή και δεν τα ράδει και ανάποδα. Για να έρθει τώρα η σειρά του Τζέικ να παλέψει με τον Robo Soldier. You think you're one of them. Time to wake up. Ναι ρε ταινία, ναι, για αυτές τις ατάκες ζω να ξέρετε, τις καραγουστάρω. Και πρέπει να το πω και θα το ξέχναγα παιδιά, πόσο όμως ο Στίβεν Λάγκ ομορφαίνει αυτή την ταινία, πείτε μου πόσο. Όχι την κοτσίδα βρε κερατά, ό,τι άλλο θες πιάσει μου εκτός από την κοτσίδα. Ναι, ψόφα ρε κερατά, ψόφα επιτέλους, ναι. Άστε διάλο πια να ησυχάσουμε. I see you. Κι εγώ σε βλέπω, Chris Pratt των φτωχών. The aliens went back to their dying world. The time of great sorrow was ending. Και όλα τα βάσανα τελειώσανε, κυρίες και κύριοι. Οι κακοί άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στον πλανήτη τους και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλοί. Και τι τους εμποδίζει από το να πιστέψουν ξανά, πιο καλά προετοιμασμένοι άνθρωποι και να τους ξεφαντώσουν. Όλα τα βάσανα τελειώσανε, λέω, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μαμούλια, προχωράμε! Και η ταινία μας, κυρίες και κύριοι, τελειώνει με αυτό εδώ το καρέ.
Ο Jake Thule πλέον είναι 100% Navi, αφού με αυτή την τελετή, ρε παιδί μου, πέρασε η ψυχή του μόνιμα στο Avatar. End of story. Ακούστε τώρα, όπως θα καταλάβατε από όλο το βίντεο, το πρώτο Avatar έχει θέματα. Και έχει πολλά θέματα. Εάν τα βάλεις βέβαια στη ζυγαριά, τα θετικά, τα καλά, ρε παιδί μου, είναι περισσότερα από τα κακά, αλλά αυτό δεν του δίνει αυτομάτως και συγχώρεση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ταινία με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών, την επιτυχία της την οφείλει κυρίως στο marketing και όχι τόσο στην ποιότητά της. Στην κινηματογραφική της ποιότητα εννοώ. Είχε πλασαριστεί, παιδιά, εκπληκτικά εκείνο τον καιρό και για να σας πω την αλήθεια, η φάση ήταν πολύ τίμια τότε, γιατί αυτό που σου υποσχόταν η ταινία ότι θα ζήσεις, ακριβώς αυτό ζούσες. Όντως, ταξίδευες σε έναν άλλον ξένο κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ελπίζω, τουλάχιστον σεναριακά, η δεύτερη ταινία Avatar να τα πάει πολύ καλύτερα από την πρώτη, γιατί αν δεν το κάνει, παιδιά, μαύρο φίδι που την έφαγε. Γιατί για να φέρει κέρδη πίσω, να ξέρετε, η δεύτερη ταινία Avatar, πρέπει να τα πάει όσο καλά τα πήγε και η πρώτη. Κάτι που εγώ το θεωρώ ανέφικτο. Ψεύτης να βγω, παιδιά. Μακάρι να βγω ψεύτη. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι!